Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τα Χανιά. Είναι μια μεγάλη μέρα διότι οι συντονισμένες προσπάθειες όλων, της περιφέρειας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, ημών και της κυβέρνησης έχουν αποτέλεσμα, διότι σήμερα πλέον μπαίνει στην τελική φάση υλοποίησης το μεγάλο φράγμα του Δομονίου, το διπλό δηλαδή φράγμα, το οποίο θα δώσει οριστικά τη λύση στο θέμα άρδευσης, ενδεχομένως ίδρυψης, θα λειτουργήσει ως αντιπλημμυρικό έργο, πράγμα πάρα πολύ όπως καταλαβαίνετε σημαντικό για την περιοχή, και θα δώσει μια προοπτική πεντηκονταετίας. Πεντηκονταετίας η οποία θα μπορεί να αντιμετωπίσει και τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος και της αύξησης του εισοδήματος των αγροτών μας, διότι οι καλλιέργειες αλλάζουν. Ξέρετε, γίνονται πιο υδροφόρες, άρα έχουν ανάγκη από περισσότερο νερό και αυτό είναι κάτι το οποίο επιτέλους, σήμερα που μιλάμε, μπαίνει στην τελική φάση υλοποίησης. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το υπερχοδέ, όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν πολύ σκληρά μετά από τη δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την υλοποίηση του έργου. Ήμουνα πριν από 30 χρόνια εδώ όταν το 1992 σχεδιάστηκε για πρώτη φορά αυτό το φράγμα. Και σκεφτείτε, 30 χρόνια μετά, φτάσαμε να μπορούμε να κοιτάξουμε τον χανιώτικο λαό στα μάτια και να του πούμε ναι, αυτό το φράγμα θα γίνει πραγματικότητα. Άρα μετά το ΒΟΑΚ, που για μας είναι το νούμερο ένα έργο, το νούμερο δύο έργο, μπαίνει σε φάση υλοποίησης. Από εκεί και πέρα μιλήσαμε για όλα τα μικρά, μικρότερα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Όπως ξέρετε, οι χρηματοδοτήσεις έχουν υπάρξει και για τα λιμάνια του Σαφίων και για τα μικρότερα έργα. Αλλά αυτά είναι, έχουμε όλο τον καιρό να τα πούμε αρνητικά. Εγώ σήμερα αισθάνομαι ιδιαίτερος ευτυχής. Και οι χανιώτισσες θα δούνε ότι υπάρχουν και κυβερνήσεις, στον οποίο ο λόγος είναι συμβόλαιο.